Λεωφορείο της αστυνομικής διεύθυνσης Αργολίδας που είχε μεταφέρει δημιουργία στην Αθήνα κάηκε σχεδόν ολοσχερός από βόμβες Μολότοφ που έριξαν αναρχικοί την Κυριακή το βράδυ στην περιοχή των Εξαρχείων. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων επανειλημμένα έχει καταγγείλει την ακαταλληλότητα του οχήματος. Είναι ένα υπηρεσιακό λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού, ακατάλληλο για να είναι στην πρώτη γραμμή που τοποθετήθηκε. Εμείς επανειλημμένα έχουμε διαμαρτυρηθεί και έχουμε στείλει και έγγραφα που αναφέρουν αυτό το γεγονός και στην εισαγγελία πρωτοδικών ναυπλίου για το εν λόγω θέμα. Σύμφωνα με το ΠΙΔΕΛΑ 45 του 2008, τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν δημιουργίες υποστήριξης θα πρέπει να είναι με πλέγματα. Αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν είχε πλέγματα, δεν είχε καθίσματα μέσα τα οποία να είναι κατάλληλα όπως έχουν οι δημιουργίες στο ΜΑΤ και πάλι δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι χώροι ώστε τα υλικά, των ασπίδες κράνη να τοποθετούνται εντός του λεωφορείου. Επίσης, όπως καταλαβαίνετε, η διαμόρφωση ενός τουριστικού λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού είναι πολύ διαφορετική από ένα επιχειρησιακό λεωφορείο. Οπότε υπάρχει πρόβλημα, όπως αυτή τη στιγμή έγινε, να εγκλωβιστούν συνάδελφοι μέσα από τις Μολότοφ που πέσανε. Δεν υπήρχαν προστατευτικά κάγκελα, σπάσανε τα τζάμια, οι Μολότοφ πέσανε μέσα και παραλίγο να εγκλωβιστούν και δύο συνάδελφοι μέσα στο λεωφορείο. Εμείς είχαμε καταγγείλει το γεγονός και είχαμε ζητήσει και από τον ίδιο τον αρχηγό σε συνάντηση που είχαμε παραβρεθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προμηθεύσει την αστυνομική διεύθυνση Αργολίδας με ένα κατάλληλο λεωφορείο. Πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Καθώς επίσης πως βάσει του ΠΙΔΕΛΤΑ 45 του 2008 οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν στολές ειδικές που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις Μολότοφ. Εμείς από την πλευρά μας ως Σωματείο συγκαλέσαμε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο γιατί η οργή και η αγανάκτηση των συναδέλφων που ήταν μέσα στο λεωφορείο ήταν αρκετά μεγάλη. Και επίσης και οι προβληματισμοί και ανησυχίες οι δικοί μας πάλι το ίδιο διότι για ένα γεγονός το οποίο το είχαμε επισημάνει με πολλά έγγραφα δεν υπήρξε η ανταπόκριση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να λυθεί αυτό το θέμα. Εφόσον το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έλυσε το θέμα, εμείς θα πρέπει να απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη με όλα τα ένδυκα μέσα που μπορούμε ώστε να απαιτήσουμε η δημιουργία υποστήριξης ΑΔ Αργολίδας να φεύγει με λεωφορείο κατάλληλο, με πλέγματα και όχι μεταφοράς προσωπικού όπως ήταν αυτό που έγινε η συγκεκριμένη μεταφορά. Επίσης πρέπει να τονίσουμε πως αυτό το συγκεκριμένο λεωφορείο σε ανάλογο αγώνα του Αστέρα Τρίπολης είχε δεχτεί πάλι επίθεση με πέτρες, το οποίο είχε ήδη προκαλέσει ζημιά σε τζάμι του από τότε. Και το αυτό είχε αναφερθεί κατά την επίσκεψή μας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα ήταν γνωστό. Απλώς το θέμα δεν είχε λυθεί από την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, πράγμα που κάτι έπρεπε να έχει γίνει. Το λεωφορείο από τη Μολότοφ καταστρέφθηκε με αυτές τις ζημιές. Ναι, όντως το λεωφορείο έπαθε σχεδόν ολική καταστροφή. Η επίθεση ήταν ξαφνική από τους κουκουλοφόρους, οι οποίοι φορούσαν κράνη, μάσκες και ήταν οπλισμένοι με καδρόνια, σιδερολοστούς, πέτρες Μολότοφ. Επιτέθηκαν στους συναδέλφους. Οι συνάδελφοι έκαναν χρήση χημικών και τους απόθυσαν από το σημείο. Έγινε έξωθεν του Υπουργείου Πολιτισμού στην οδό Μπουμπουλίνας, που είναι ένα σημείο που είναι στα Εξάρχεια, περιοχή Εξαρχείων, το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο. Και έχουμε επισημάνει πως οι δημιουργίες της επαρχίας, και ειδικά και η δικιά μας, δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση όση εκπαίδευση έχουν οι δημιουργίες των Αθηνών, ούτε και την ανάλογη πείρα αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Παρά τα αυτά, όμως, καλούνται και τοποθετούνται σε κέρια σημεία, άκρως επικίνδυνα, να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Πιστεύουμε πως είναι μια λανθασμένη τακτική και σε προγενέστερα χρόνια οι δημιουργίες της επαρχίας τοποθετούνταν σε μη κέρια σημεία ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα. Πιστεύουμε πως αυτό το θέμα έχει τεθεί και στην Ομοσπονδία μας πάνω. Θα πρέπει να λυθεί και αυτό ώστε οι δημιουργίες υποστήριξης από τις επαρχίες να μην τοποθετούνται σε κέρια σημεία στην πρώτη γραμμή που λέμε, ας πούμε, γιατί οι συνέπειες είδατε τι προήλθε από αυτό το πράγμα.